Κύριε Επίτροπε, όσον αφορά το νέο μηχανισμό προστασίας, πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι γνωστό ότι με πρόσχημα τις ανθρωπογενείς καταστροφές και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, προβλέπεται ρητά η χρήση και η κινητοποίηση στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων τόσο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε τρίτες χώρες. Δεν είναι αυτό που συνήθως λέμε στη χώρα μας, συνδέουμε την πολιτική προστασία με την πυροσβεστική, σαν τον κύριο πυλώνα προστασίας των πολιτών μας. Είναι κάτι διαφορετικό και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Εμείς γι' αυτό και έχουμε καταψηφίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν τον μηχανισμό, γιατί εντείνει τη συνειδητοποίηση ακόμα περισσότερο και βέβαια εντάσσεται γενικά στην αναθεώρηση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, που αυξάνει και τον επιθετικό χαρακτήρα της, ενισχύει αυτή την πολιτική της επεμβάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Ενισχύει επίσης τις ιδιωτικές δομές και αναμορφώνει τις υπάρχουσες, δημιουργεί νέες για να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική. Αλλά να δούμε αυτό το μηχανισμό. Πώς στείνεται αυτός ο μηχανισμός που σήμερα μας είπατε? Στείνεται πάνω στη γυμνία του προσωπικού, των αξιοπλισμών, των υποδομών που υπάρχουν σε κάθε χώρα μέλος για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Εκφράζουμε βέβαια την ανησυχία μας, γιατί και εσείς σήμερα, κύριε Επίτροπε, εδώ μιλήσατε για ότι ο μηχανισμός αυτός θα έχει και σαν στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της λεγόμενης τρομοκρατίας, που μέσα εδώ χωράνε πολλά πράγματα, καθώς και το ίδιο το λαϊκό κίνημα και ο αγώνας τους για τις αλλαγές που εκείνος θέλει. Αλλά πώς θα συγκροτηθεί, για παράδειγμα, ο στόλος? Συγκροτείται δεσμεύοντας από τις ελάχιστες υπάρχουσες υποδομές και αεροσκάφη στα κράτη-μέλη που θα είναι πλέον στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι του κάθε κράτους, διευρύνοντας έτσι τις τεράστιες ελλείψεις όπως αυτές στην Ελλάδα που οδηγούν σε τραγωδίες με νεκρούς. Είναι γνωστό όμως, για παράδειγμα, ότι οι δασικές πυρκαγιές σβήνουν από καλά οργανωμένες, εκπαιδευμένες και επαρκείς επίγειες δυνάμεις, ενώ η αεροπυρόσβεση απαιτείται για να περιορίσει την πυρκαγιά μέχρι να φτάσουν οι επίγειες δυνάμεις. Πραγματική προστασία από τις φυσικές καταστροφές, από το να δοθούν δάση και άλλες κρίσιμες υποδομές βορρά στο μεγάλα συμφέροντα, μπορεί να υπάρξει μόνο με μέτρα και έργα αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής θωράκισης, που δεν είναι προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι στα λεγόμενα επιλέξιμα έργα, γιατί ακριβώς δεν φέρνουν κέρδη. Και εσείς λοιπόν σήμερα μιλήσατε επαρκετό για την λογική του κόστους ωφέλους. Και αυτό είναι τραγικό, να βάζει την προστασία του ίδιου του λαού σε αυτή τη λογική του κόστους ωφέλους. Είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να υπάρχει ακριβής πρόληψη των φυσικών καταστροφών φαινομένων, όπως για παράδειγμα το σεισμό. Γι' αυτό χρειάζεται να αξιοποιηθούν όλα αυτά τα αναγκαία μέτρα πρόληψης για τα καιρικά φαινόμενα ή τα άλλα τα φυσικά φαινόμενα. Αυτό όμως δεν χωρά σε αυτή τη λογική του κόστους ωφέλους. Τα μέτρα πρόληψης πρέπει να ξεκινούν από τις υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας μας, και έχουμε μια εμπειρία στη χώρα μας. Ο σεισμός εδώ στην Αττική ποιους έπληξε? Έπληξε τις υποβαθμισμένες περιοχές. Και δεν έπληξε τις περιοχές όπου και τα σπίτια τους άντεξαν, ήταν με το νέο σεισμικό κανονισμό, ήταν θωρακισμένα και όλα αυτά. Και όμως εδώ η ίδια η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποια είναι? Στη λογική του κόστους ωφέλους φέρατε και παράδειγμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι είναι προτιμότερο να σωθεί μια βίλα, για παράδειγμα, που έχει μεγάλο κόστος, παρά ένα σπίτι ενός φτωχού. Αυτό είναι τραγικό δηλαδή. Δείχνει την απανθρωπιά συνολικά αυτού του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων αυτών των μηχανισμών που συγκροτεί για να μπορέσει να διευρύνει συνολικά τα νέα πεδία κερδοφορίας του κεφαλαίου, αξιοποιώντας, αν θέλετε, και την κλιματική αλλαγή, γιατί και αυτά σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται.
Και επειδή τελείωσε, κύριε Γενική Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, η αντιπυρική περίοδο έληξε στη 31 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση όφιλε να ανακοινώσει το καθιερωμένο απολογισμό για τα πεπραγμένα της, όπως κάνει κάθε χρόνο. Εμείς βέβαια κατανοούμε τους λόγους της δυσκολίας αυτής. Δεν μας διαφεύγει βέβαια ότι υπό το βάρος του αντίκτυπου που είχε μεγάλη κατασκευή πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, η κυβέρνηση μέσω του Πρωθυπουργού εξήγηκε τον Αύγουστο ορισμένα μέτρα. Στην ουσία, τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν είναι ανέξοδες παρεμβάσεις. Ανασχεδιασμός με το ονομασία φόρεων, όπως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και στην ίδια κατεύθυνση βέβαια κινείται και η σύσταση επιτροπών από ειδικούς και εμπειρογνώμονες. Επίσης, εξήγηλε 20 τον αριθμό μέτρα για την προστασία και τον έλεγχο, όπως χαρακτηρίστηκαν, του δομημένου περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας την αυθαίρετη δόμηση που και η ίδια μέχρι και σήμερα νομιμοποιεί με μια σειρά νομοθετικές παρεμβάσεις, αλλά και εξαιρέσεις, όπως οι λεγόμενες οικιστικές πυκνώσεις στις δασικές περιοχές, την κύρια αιτία των τραγικών αποτελεσμάτων της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Η χρηματοδότηση που ανακοινώθηκε τον Πρωθυπουργό ότι εξασφαλίστηκε τη θωράκιση, όπως τονίστηκε, της χώρας από τις φυσικές καταστροφές είναι 500 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που μόνο από τις πιστώσεις για το πυροσβεστικό σώμα έχουν περικοπήσει σωρευτικά από το 2009 και μετά πλέον του 1 δις ευρώ, και η δασική υπηρεσία, κύριε Γενική, μια που λείπει, κύριε Υπουργό, χρηματοδοτείται με το 0,035% του προϋπολογισμού. Όλα αυτά η κυβέρνηση τα εξήγηλε τη στιγμή που διατηρεί στο ακέραιο όλο το αντιδασικό νομοθετικό πλαίσιο. Γνωρίζει ότι το πυροσβεστικό σώμα αντιμετωπίζει τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα και υποδομές, όπως και ότι η δασική υπηρεσία δεν μπορεί πλέον να κάνει προληπτικές και διαχειριστικές παρεμβάσεις στα δασικά οικοσυστήματα, παρότι έχει στην ευθύνη της το 65% των εδαφών της χώρας, και ούτε είναι δυνατόν οι τεράστιες αυτές αρμοδιότητες να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά με τις προσλήψεις συμβασιούχων μέσω προγραμμάτων κοινοφωλίου εργασίας, αλλά με κεντρικό σχεδιασμό που θελοποιείται από τους συναρμόδιους φορείς, όπως το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και η πολιτική προστασία, με πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών τους σε μέσα και προσωπικό. Θα θέλαμε βέβαια να μας απαντήσετε τι ακριβώς έχει υλοποιηθεί από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αν σκέφτεται η κυβέρνηση να εξαγγείλει ουσιαστικές παρεμβάσεις για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς που εμπλέκονται στην πυρασφάλεια και στην δάση προστασία. Και βέβαια έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις και έχουμε απαιτήσει, έχουμε αιτηθεί να γίνουν προσλήψεις, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, του απαραίτητου προσωπικού, να πραγματοποιηθεί η μονιμοποίηση όλων των πυροσβεστών πενταετούς ηττίας ή των εποχικών, να προσληφθούν οι επιλαχόντες δόκιμοι πυροσβέστες, να γίνει προμήθεια του απαραίτητου σύγχρονου μηχανολογικού και ατομικού εξοπλισμού, καθώς και αναγκαίες παρεμβάσεις προληπτικού χαρακτήρα στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας. Με αυτή τη λογική, εμείς πιστεύουμε ότι η νέα αντιπυρική περίοδος θα πρέπει να βρει τη χώρα μας έτοιμη για να μην θρυνήσουμε νέα θύματα. Και για να είναι έτοιμη, θα πρέπει να πάρθουν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, με την αναγκαία χρηματοδότηση, με τον αναγκαίο προσωπικό, τον εξοπλισμό και όλα τα υπόλοιπα, γιατί και πέρυσι, σε μια αντίστοιχη συζήτηση της Επιτροπής Περιφερειών, είχαμε εντοπίσει όλες αυτές τις αδυναμίες και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε με τη μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Ας ελπίσουμε ότι φέτος τα μέτρα θα είναι διαφορετικά.